από τη μια τα δυτικά νεόρια, τα οποία παραμένουν στο έλεος εδώ και αρκετά χρόνια, και από την άλλη τα ανατολικά νεόρια, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα από τον ισχυρό σεισμό, όπως ρηγματώσεις, αποκολλήσεις τμήματων τυχοποιίας και μετατόπιση της λιθοδομής. Είδαμε μετά ότι υπήρχε και μία μετατόπιση μιας από τις κολόνες των νεορίων, αλλά εάν συνεχίζονται οι σεισμοί, που συνεχίζονται, είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε αυτά τα μέτρα προκειμένου ακόμα να προστατεύσουμε την ασφάλεια, σας λέω, των πολιτών. Έχουμε συνεννοηθεί και έχει γνώση και το λιμεναρχείο, έχει γνώση η αρχαιολογία. Με φόντο αυτές τις ανησυχητικές εικόνες και με στόχο την προστασία των δημοτών, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου τοποθέτησε σταθερή περίφραξη στο μνημείο, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό τη διέλευση πολιτών και μικρών παιδιών. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να μπούμε σε αυτό το κόστος και να κάνουμε μια μόνιμη περίφραξη. Υπάρχει σήμανση τώρα πλέον που δείχνει στους κινούμενους πεζούς ότι πρέπει να περάσουν από την απέναντι μεριά των νεορίων για να κάνουν τη διαδρομή από τα νεόρια μέχρι επάνω τη 18 Άγγλων. Το πρόβλημα τώρα που έχει προκύψει με τη μετατόπιση της λιθοδομής σε ένα σημείο, σε έναν πεσό των νεορίων, το διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού με την αρμόδια Διεύθυνση Αναστηλώσεων. Δυστυχώς δεν έχουμε αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν ένας από τους λόγους που κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη το κέντρο της πόλης. Ένας ακόμη χορός περιπάτου και αναψυχής κλείνει για λόγους ασφαλείας, ενώ έκδηλη είναι η ανησυχία δημοτών σε συνοικία Λαβύρινθος πάνω από τα νεόρια. Εκεί τα σπίτια που είναι πάνω τα τείχη, όπως τα βλέπετε, δεν είναι χερσαία ζώνη του Ηρακλείου. Αυτά κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από ό,τι κινδυνεύουν τα τείχη, τα νεόρια. Και πρέπει και εκεί ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος πιανού αρμοδιότητα είναι, να λάβει κάποια μέτρα. Εξαρτάται κάθε σπίτι που αγγίζει στο μνημείο. Για να είναι ασφαλές, θα πρέπει να είναι ασφαλές και το μνημείο. Θα πρέπει να αποταθείτε στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην αρμόδια Διεύθυνση Αναστηλώσεων, που μπορεί να κρίνει αν είναι το μνημείο ασφαλές ή αν χρειάζεται οποιαδήποτε επέμβαση για να καταστεί ασφαλές. 5 σχεδόν μήνες από την επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη στα Βυτικά Νεόρια, δεν έχει ακόμα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση για την προστασία και ανάδειξη του μνημείου ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Απαιτείται ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για τη ζώνη αυτή την παραλιακή, που είπαμε ότι θα ξεκινήσει γρήγορα, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που προανέφερε ο Δήμαρχος. Έχουμε στείλει ένα σχέδιο προγραμματικής στο Υπουργείο Πολιτισμού με μια πρόταση συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης. Ναι. Περιμένουμε την απάντηση. Επιπλέον, ο Δήμος Ηρακλείου διεκδικεί χρηματοδότηση για τα νεόρια, όπως δήλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στις χρονοβόρες διαδικασίες αποκατάστασης και επανάχρησης του μνημείου. Ζητάμε τη χρηματοδότηση ουσιαστικά αυτών των βημάτων με μια λογική σειρά. Πρώτα να μελετηθούν τα νεόρια ως προς τη στατική τους επάρκεια και στη συνέχεια να μελετηθούν ως προς τις χρήσεις που θα πάρουν και τελικά να υλοποιηθούν και τα έργα. Για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, εννοείται ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Την ώρα που είναι ορατά τα σημάδια εγκατάλειψης στα Βυτικά Νεόρια, πολίτες ελπίζουν να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ανατολικών νεόριων, ώστε να μην αφαιθούν στην τύχη τους. Αυτή η περίφραξη μάλλον ήρθε για να μείνει. Μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες και οι μελέτες από τη μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση. Δεν είναι αυτή η δική μας η αποκατάσταση. Φοβόμαστε ότι θα πάρει πολύ καιρό, γιατί κινούνται πάρα πολύ αργά οι διαδικασίες εκεί.